τα μεγάφωνα γίνονται στις στάσεις τους φιλάθλους να μην πετούν αντικείμενα. Αλλά ο κόσμος εξαγριωμένος απαντά με νέες αποδοκιμασίες, ενώ έχουν πέσει και κάποια πορτοκάλια μέσα στο τερέν, με στόχο φυσικά τον Πέτροβιτς. Να το εδώ, ατάραχος αυτός. Βλέπετε τα αντικείμενα στο βάθος. Κονσερβοκούτια, πορτοκαλάδες, πορτοκάλια. Πετράνοβιτς, φάουλ από τον Χωμίτσιους, εσκεμμένο φάουλ, για να δούμε, θα έχουν το θάρρος να το δώσουν. Είναι εσκεμμένο το φάουλ, είναι δύο βολές και η μπάλα για τη Γιουγκοσλαβία. Αλλά βέβαια ο Ρίτσαρτσον και ο Μωρίγιο, κοιτάξτε, τον αγκαλιάζει και τον πετάει κάτω, αυτό είναι εσκεμμένο φάουλ. Αλλά δεν το δίνουν οι διαιτητές, ακριβώς γιατί δεν έχουν το σθένος να το δώσουν. Η μπάλα στον Πέτροβιτς. Μέσα σε σφυρίγματα ο Γιουγκοσλάβος κρατάει την μπάλα. Πάντα Πέτροβιτς περνάει στον Ντίβατ, από εκεί τον Τσούτουρα. Πετράνοβιτς, Πέτροβιτς, Τσούτουρα το σούτ και καλάθι για τη Γιουγκοσλαβία που δεν χάνει πια το μάτς με τίποτα. 76-85 και λιγότερο από ένα λεπτό. Η Γιουγκοσλαβία είναι ήδη στον τελικό. Νέο τρίποντο από τον Σαμπόνις, 4-4. 79-85, αλλά δεν μένει χρόνος. Κλέβει την μπάλα Τυχονέγκο, σου για τρεις πόντους και καλάθι. 82-85, ακόμα 42 δευτερόλεπτα. Δεν έχει κρυφτεί τίποτα. 41 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Εδώ όλο το μεγαλείο του μπάσκετ, όλη η ομορφιά. Μέσα σε πόσα δευτερόλεπτα αλλάξαν όλα. Με δύο τρίποντα. Ο κόσμος όρθιος παροτρύνει τους σοβιετικούς παίκτες, ενώ οι Ιουγκοσλάβοι έχουν κερδίσει φάουλ, αλλά δεν σουτάρουν την μπάλα πλάγια. Και ο Τσόσιτς αναβάζει στον αγώνα τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς στη θέση του Πετράνοβιτς. 42 περίπου δευτερόλεπτα που θα κρίνουν το μάτς. Αν οι Σοβιετικοί δεν δεχούν καλάθι, ελπίζουν σε τρίποντο για να ισοφαρίσουν. Ντράζεν Πέτροβιτς. Ο κόσμος στο πλευρό των Σοβιετικών, μάλλον εναντίον των Ιουγκοσλάβων. Ράντοβιτς για τον Αλεξάνδρ. 27 δευτερόλεπτα. Νέο φάουλ από τον Χωμίτσιους. Αυτό ήταν το λάθος. Δεν έπρεπε να κάνουν φάουλ οι Σοβιετικοί, γιατί από τα 42 δευτερόλεπτα, ακόμα κι αν κρατούσαν οι Γιουγκοσλάβοι 30 δευτερόλεπτα την μπάλα, αυτό του λέει τώρα ο Κουρτινάιτης του Χωμίτσιους, μένανε 12 δευτερόλεπτα σε αυτούς. Τώρα όμως οι Γιουγκοσλάβοι έχουν 26 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα και μπορούν να κρατήσουν την μπάλα μέχρι το τέλος και να πάρουν την νίκη. Time out. 82-85. Το γήπεδο πλέγεται, ενώ οι δύο ομάδες συγκεντρωμένες τα συζητάνε μεταξύ τους. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. 26 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Οι Σοβιετικοί πρέπει να πιέσουν με όλη τους τη δύναμη σε όλο το πλάτος του γηπέδου, αλλά χωρίς φάουλ. Αν δεν μπορέσουν να κλέψουν την μπάλα, τότε δεν έχουν καμιά ελπίδα. Να ο Ρίτσαρσον. Ο Μπούχοφ, ψύχρεμος. Έβαλε μέσα τον Σοκ στη θέση του Χωμίτσιους. Και για να δούμε. Την μπάλα στον Πέτροβιτς. Μαρκάριο Βάλτερ. Ζητάει βοήθεια να γίνει τον double team. Τρέχει ο Σοκ. Τριμώχνει τον Πέτροβιτς στη γωνία, αλλά αυτός περνάει στον Τσούτουρα. Κόβει ο Σοκ, αλλά έχουμε φάουλ. 16 λεπτά και 4, 16 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν το τέλος. Μία συν μία βολή, λέει ο Μωρίγιο. Οι Ιουγκοσλάβοι δεν σουτάρουν, παίζουν πάντα απ' έξω. Και είναι φυσικό να μην σουτάρουν, γιατί αν αστοχήσουν και πάρουν την μπάλα οι Σοβιετικοί, έχουν 16 δευτερόλεπτα στη διάθεση, 16,5 δευτερόλεπτα να κάνουν επίθεση. Την μπάλα από τον Τσούτουρα θα επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει στον Ντίβατ, τρέχει εκεί ο Σοκ, μπερδεύεται ο νεαρός. Είναι double dribble, η μπάλα για τους Σοβιετικούς. 12 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν το τέλος. Η Σοβιετική Ένωση έχει τη δυνατότητα να παίξει την τελευταία της ελπίδα. Με τρίποντο πάει για την ισοφάριση. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά.
Ο Μπάλτερ κινείται προς τα έξω, ελευθερώνεται το σούτ και καλάθι. Ρίστο Φάριση, είναι εκπληκτικό. 85-85. Ο Μπάλτιμα πετάνε την μπάλα και Γιουγκοσλάβη. Αλλά το μάτς τελείωσε. 85-85. Δεν το πιστεύουν. Είναι απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Οι Γιουγκοσλάβοι κλαίνε. Μια νίκη που έφυγε μέσα από τα χέρια τους. Μια νίκη που δεν την έχουν χάσει ακόμα, αλλά ήταν δική τους και τώρα θέλουν 5 λεπτά ακόμα για να την διεκδικήσουν. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα φοβερό ματς. Ο κόσμος όρθιος χειροκροτεί, αποθεώνει τους μεγάλους πρωταγωνιστές που βέβαια μέσα στο πάθος, μέσα στο φανατισμό ξεπέρασαν τα όρια. Το παιχνίδι πολλές φορές έγινε αντιαθλητικό, ίσως γι' αυτό να ήταν ακόμα πιο συναρπαστικό, και όλα αυτά μέσα με μια ανεκδίκητη πραγματικά διαιτησία που δεν ήξερε ούτε τι έβλεπε, ούτε τι σφύριζε. Δημιουργήθηκε έτσι ένα πραγματικό θρίλερ, ένα θρίλερ του μπάσκετ με αυτό το τρομερό φινάλε. Ξανά το τελευταίο χρυσό τρίποντο του Μπάλτερ. Ο Λετωνός που σε όλο τον αγώνα ήταν απομέτριος έως κακός, με αυτό το χρυσό τρίποντο ισοφάρισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. 85-85 και πάμε για την παράταση. Ακόμα 5 λεπτά για να δούμε ποια από τις δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα παίξει την Κυριακή στο τελικό. Τουρά και Τζίβας, οι Σοβιετικοί, Σαμπόνις, Ταρακάνοφ, Σοκ, Τιχονέγκο και Βάλτερ. Αυτές είναι οι δύο πεντάδες. Ο Τσόσιτ θα τη λέει με τον Ρίτσαρσον. Αν του λέει για την τελευταία φάση του Τζίβας για τον Dumb Dream, δεν έχει κανένα δίκιο. Ο νεαρός χτύπησε την μπάλα μία φορά, την έπιασε και την αναχτύπησε. Έκανε Dumb Dream. Διπλή τρίπλα δηλαδή. Η μπάλα ήταν οπωσδήποτε για τους Σοβιετικούς. Όλοι έτοιμοι. Ο Σαμπόνις με τον Τίβατ στο τζάμπολ. Ακόμα 5 λεπτά. Και αν έχουμε νέα ισοπαλία θα έχουμε νέα παράταση. Κερδίζει ο Σοβιετικός. Ο Τσίτουρα πετάει κάτω τον Βάλτερ. Κερδίζει ο Ράντοβιτς. Πέτροβιτς πάει στο rebound, ο Σοκ. Δεν είναι πια μπάσκετ, είναι ταυρομαχία. Ο Βάλτερς για τον Ταρακάνοφ. Αυτό σημαδεύει με ταμπλό. Ίσο και εκεί μπροστά, 87-85. Ο Ράντοβιτς με την μπάλα. Πάντα Ράντοβιτς. Τσούτουρα. Κλέβουν οι Σοβιετικοί με τον Βάλτερ. Και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σοκ. Ήρωας των τελευταίων λεπτών, ο Βάλτις Βάλτερς, ο ηγέτης των Σοβιετικών. Σοκ. Βάλτερς. Σαμπόνις έξω στο Σοκ. Ξανά Βάλτερς. Για τον Σαμπόνις κάνει φάουλ ο Τίβας. Μία στην μία βολή για τον Άρβιντα Σαμπόνις. Είδαμε ξανά το φάουλ του νεαρού Τίβας πάνω στον Σαμπόνις. Ενώ τώρα ο Τζόσιτς θα ρίξει τον αγώνα τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς στη θέση του Ράντοβιτς. Ο Σαμπόνις που έχει 7 στις 8 ελεύθερες βολές